Καλησπέρα από το κλειστό του Ρέντι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα των playoffs μεταξύ Moscato Bulls και Moscato Sleepers. Πρώτη εναντίον 8 σε μια σειρά η οποία αναμένει να μας κρατήσει το ενδιαφέρον αμύωτο. Τζάμπολ. Θα το κερδίσει ο Δαλιάνης, η μπάλα όμως στο γάτσο. Για τρεις, ευστοχή, πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Τυροπόλη. Να πούμε εδώ ότι οι Bulls τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Ο αντίπας πετυχαίνει το πρωτοκαλάθι για τους Slippers. Οι Slippers στην 7η. Και έτσι έχουμε ματσάρισμα δεύτερου με 7ο. Ο Τυροπόλης ξεκινάει ζεστός, 2-2. Θα κάνει το 6-2. Ένας αγώνας με ξεκάθαρο φαβορί και outsider. Οι Slippers όμως είναι μαχητική ομάδα, γνωρίζεται καλά με τους αντιπάλους της. Και μπορούν να μας δώσουν ένα καλό αγώνα. Οι Bulls θέλουν μία νίκη για να περάσουν. Αστοχή αυτή τη φορά ο Τυροπόλης. Οι Bulls θέλουν μία νίκη για να περάσουν. Έχουν ξεκινήσει με ένα 0. Ενώ αντίστοιχα οι Slippers θέλουν δύο νίκες σερί για να κάνουν το 2-1 και να είναι αυτοί που θα περάσουν στο Final Four. Οι Bulls παρατάσσονται με πολύ γεμάτο ρόστερ και με τους 11 παίχτες που ήταν ενεργοί τη φετινή σεζόν. Ωραίο καλάθι από το γάτσιο. Κάτι που σημαίνει ότι τα επίπεδα ενέργειας θα είναι ψηλά σε όλο τον αγώνα, καθότι μπορούν να αλλάξουν τους παίχτες και ο κάθε παίχτης που μπαίνει να δίνει το 100%. Έχει ξεκινήσει ο Κορονιός σε θέση 1. Σε θέση 2 είναι ο Τυροπόλης. Την περιφέρεια συμπληρώνει ο Γάτσιος, ενώ στη front line είναι ο Κομνηνός με τον Τόλια, το γνωστό δίδυμο. Γάτσιος που είναι πολύ γρήγορος. Όχι, θα κάνει βήματα στο ξεκίνημα της φάσης. Οι Bulls έχουν μπει ιδιαίτερα ορεξάτη. Τσελεπίδης, ωραία πάσα για τον Δαλιάνη. Μπούτος. Πουλά, παστοχή. 8-2 το σκορ παραμένει. Τόλια στο post. Κορονιός γυρίζει μπάλα. Κομνηνός, ωραία ενέργεια. Θα σπάσει στον Τόλια για 2. Αστοχή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μυρίζει playoffs από τα πρώτα 3 λεπτά. Ένταση, ενέργεια. Βαφίνης, ωραία προσπάθεια. Σελεπίδης, χειμερινή προσθήκη, θα γίνει το λάθος. Και θα φύγει ο Τυροπόλης. Καλή άμυνα από τον αντίπα, βρίσκει μόνο μπάλα. Υποψία φάουλ εκεί. Μινός, σπάει. Καλή άμυνα από τους Slippers, Γάτσιος για 3, θα το πετύχει. Τρίτο τρίποντο για την ομάδα του, 11-2. Γάτσιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει την πεντάδα έναντι του Παπαγεωργίου ή του Ναυπλιώτη, μπορούμε να πούμε, και έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής. Τσελεπίδης, νέο λάθος, Κορονιός. Ωραία πάσα για τον Γάτσιο, θα έχουμε time out λογικά. Καλάθι από τον Γάτσιο και ναι, time out. Με το σκόρ στο 13-2.
επιστρέψαμε το time out. Εκρηκτικό ξεκίνημα για τους πρωταθλητές, οι οποίοι δεν θέλουν να αφήσουν περιθώρια στους Clippers να πιστέψουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι σήμερα. Γαλιάνης με Τόλια σε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Μπούτος, Τσελεπίδης για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Κομνηνό. Ωραία πάσα στον Κορονιό, για τρεις ο Κορονιός, αστοχή. Γαλιάνης ζήσε την μπάλα. Αντίπας. Κούτος. Εδώ να πούμε ότι οι Clippers έχουν αυτό το ψηλό σχήμα. Η έλλειψη guards είναι ένα πρόβλημα που τους ταλάνει σε όλη τη σεζόν. Ουσιαστικά μόνο Βαφίνης είναι αυτή τη στιγμή guard μες στην ομάδα. Τρία ψηλά forwards και ο Δαλιάνης. Ποιος τώρα εδώ δεν μπορεί να κάνει πολλά πενεζοντόλια. Τσελεπίδης, φοβερή προσπάθεια. Μόνο μπάλα από τον Κομνηνό. Μπάλα ξανά για τους Clippers. Μπούτος προλαβαίνει. Κομνηνός. Πραγματικά η ένταση είναι υψηλή για τους πρωταθλητές. Φοβερή ενέργεια και καλά για τον Γάτσο. Που φτάνει στους 7 πόντους και μαζί με τον Τυροπόλη έχουν πετύχει τους 13, τους 15 πόντους ομάδας τους. Βαφίνης. Πολλά προβλήματα για τους Clippers. Δαλιάνης. Τόλια φοβερή άμυνα και ο Κορονιός καθαρίζει το rebound. Μονόλογος μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πόλης, κακό spacing εκεί, πρέπει να φύγει ο Γάτσιος, τώρα το καταλαβαίνει. Κορονιός, για τρεις μέσα είναι αυτό, όχι, αντίπαστο rebound, ο οποίος ακόμα δεν έχει φανεί. Τσελεπίδης, επιτέλους ένα καλάθι για τους Clippers. Τσελεπίδης, ο οποίος σήμερα είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για την ομάδα των Bulls. Θα χρειαστούν μεγάλο παιχνίδι οι Clippers από τον Τσελεπίδη αν θέλουν. Κάτσιος, άλλο ένα καλάθι και φάουλ από τον εκρηκτικό guard forward. Πατάει δυνατά και έχει το δικαίωμα και για μία βολή, χαμηλώνει το σχήμα. Λιμπερό Γιάννης περνάει στο παρκέ, σε Σουδαλιάνη. Εδώ πάθηκαν τα μπλοκάουτς. Κάτσιος. Κορονιός για τρεις. Κομνηνός. Ριμπάτο από τον Τζελεπίδη. 17-4 το σκορ. Φοβερή άμυνα και κλέψιμο από τον Κορονιό. Περιμένει. Σκανάρει το γήπεδο. Τυροπόλης. Και πάλι μόνο για τρεις. 2-4. Αντίπας τώρα, ο οποίος ελείψει guards, είναι από τους χειριστές και δημιουργούς της ομάδας. Τσελεπίδης, Βαφίνης για τρεις. Όλοι σίγουρα θέλουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι και ανταγωνιστικό. Ωραία ενέργεια και καλάθι από τον Τυροπόλη. 19-4. Πρώτες αλλαγές. Τυροπόλης Παύλος, έλα. Έχουμε αλλαγή στη θέση του σέντερ. Και αλλαγή και στους δύο πλάγιους. Τα δύο πολυβόλα θα κάτσουν στον πάγκο. Τυροπόλης και Γάτσιος. Στη θέση τους Παπαγεωργίου και Ναφλιώτης. Ο
Κορονιός. Εκεί πάσα. Και άλλο λάθος όμως. Τσελεπίδης, ο οποίος είναι λίγο απρόσεκτος σήμερα. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για την ομάδα του, καθώς βιαστήκαμε. Διέχρονες και λάθος, αντίπας. Μια πάσα, ο Μπούτος δεν τον κατάλαβε. Παπαγεωργίου. Ένας παίκτης ο οποίος βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Θα πάρει τώρα την μπάλα, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μπούτος στο rebound. Τσελεπίδης, πολύ δυνατός. Πραγματικός οδοστρωτήρας εδώ. Θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Θα στοχίσει την πρώτη. Και στη δεύτερη, Κομνηνός, το αμυντικό rebound. Το 19-4 παραμένει. Και άλλο λάθος όμως εδώ από τον Κορονιό, που στη δεύτερη φορά που βιάζεται. Μαφίνης, φάουλ για να σταματήσει το transition. Οι Slippers αρέσκονται στο γρήγορο παιχνίδι, όμως η Bulls δεν είναι ομάδα η οποία θα χαρίσει επιστροφές. Αντίπας, ωραία προσποίηση. Καλό κλείσμα του Παπαγεωργίου. Αντίπας, φοβερό καλάθι. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. 19-6. Παπαγεωργίου για τον Αθλιώτη. Ωραίο drive. Καλάθι από τον αρχηγό των Bulls. Και μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας για φέτος. Διαφορά 15 πόντων. Είναι προφανές ότι θέλουν να πιστεύουν με τον Τζελεπίδη, ο οποίος τραβάει double teams. Αθλιώτης το σκέφτεται. Καλή ανάγκη τον Λιμπερό Γιαννή. Και το ευκαιρία για transition. Βαφίνης, Λιμπερό Γιαννής. Αστοχή όμως από κοντά. Ένα λεπτό ακόμα. Γεωργίου για 3, ευστοχή βέβαια. 24-6. Λιμπερό Γιάννη, ένα βιαστικό σουτ. Ριμπάντο από τον Κομνηνό. Κορονιός, ωραία πάσα στον Κομνηνό. Για 3, δεν είναι καλό το σουτ, βλάχος όμως εκεί το rebound. Για 3 και ο Ναφλιώτης αναπηδάει μπάλα. Μία επίθεση ακόμα, σχεδόν όλοι για τους Slippers. Τσελεπίδης, πολύ ωραίο καλάθι. 24-8, 7-6, πρέπει να γίνει πάσα. Έχουν και φάουλ να δώσουν οι Slippers, θα το δώσουν, ε! Μπάμπα λυσές του Κορονιού. Έχουν άλλο ένα φάουλ να δώσουν. Για 3 ο Ναφλιώτης. Όχι. Τέλος, πρώτη δεκαλέπτου με τους Bulls να είναι κυρίαρχοι. Και σκορ 24-8. Επαναφορά με τον αντίπα, να δούμε σε αυτή τη δεύτερη περίοδο αν μπορούν οι Slippers να πλησιάσουν περισσότερο. Καρούζος και Πουλέας είναι τα νέα πρόσωπα. Τελεπίδης και αντίπας δεν έχουν ξεκουραστεί ακόμα.
Ενώ από τους Bulls βλέπουμε μέσα όλη τη second unit, εκτός από τον Κομνηνό, ο οποίος ωραία ενέργεια του που λέει εδώ, αδείξει όμως τον εαυτό του, ξανά ο ίδιος σηκώνεται, πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τον center των Slippers, ως 4-10. Παγεωργίου, ωραία διαβάζει τη φάση και Κομνηνός, ωραίο καλάθι. Όλα τα λεφτά όμως ήταν η πάσα του Ναφλιώτη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για ένα από τους καλύτερους πασέρες στο πρωτάθλημα. Τσελεπίδης με τον Βλάχο, ωραία μάχη αυτή. Γυρνάει Τσελεπίδης, είναι θηρίο, θα πάρει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή των βολών. Τσελεπίδης έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Μηδέν στις 4 για την ώρα. Μπαμπαλής. Ωραία πάσα, αλλά όχι, ο Πουλιάς θα την κλέψει. Τώρα αντίπας. Καρούζος. Στοχή ο Καρούζος. Ριμπάντο από τον Παπαγεωργίου. Και τώρα Μπάπαλης. Μια εξαιρετική προσθήκη φέτος για τους πρωταθλητές. Είναι πολυτέλεια να φέρνεις από τον μπάγκο ένα τέτοιο παίκτη. Παπαγεωργίου παίρνει ίδιο στο ριμπάντο από το άστοχο σούτ του. Όμως εδώ τα βάζει με τον εαυτό του γιατί κάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ωραίο γύρισμα και φοβερό καλάθι από τον Λιμπερόγιαννη που το πανηγυρίζει. Λιμπερόγιαννης ο οποίος θα έχει δώσει όλα για την ομάδα του φέτος. Αυτός και ο Αντίπας, δύο παίχτες που χρόνια στην ομάδα που έπαιξαν για δύο και για τρεις παίχτες. Η πρώτη αλλαγή είναι η πρώτη φορά που κάθεται στον πάγκο Κομνηνός, ο Γάτσιος στη θέση του. Μια μικρή μετατόπιση θέσεων. Θα πάει ο Ναφλιώτης τώρα στο 4. Τυπικά βέβαια όλα αυτά γιατί ο Ναφλιώτης είναι χειριστής της ομάδας. Θα περάσει την μπάλα στον Βλάχο. Ναφλιώτης, ωραία προσπίση. Τελειώνει όμως η επίθεση, δεν είχε πάρει χαμπάρι το ρολόι που τελείωνε. Τώρα Αντίπας, ένα αντίστοιχο ρόλο του Ναφλιώτη. Μπάλα στον Τσελεπίδη και πάλι με τον Βλάχο. Λιμπερόγιαννης για δύο. Όχι αυτή τη φορά, το 26-12 παραμένει. Οι Μπούλς έχουν χαμηλώσει λίγο το ρυθμό τους. Παπαγεωργίου, ωραίο drive. Δεν του κάνει μπάλα το Χατήρι. Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πιο εύστοχος παίκτης στο πρωτάθλημα. Αντίπας, χωρίς άμυνα. Στοχή. Τώρα Μπάμπαλης. Βλέπει το διάδρομο. Ωραία πάσα στο Βλάχο που θα τελειώσει την πάση. Φανταστικό καλάθι. Η διαφορά στους 16. Αντίπας για 3. Θα το πετύχει το τρίποντο Αντίπας. 28-15. Μπάμπαλη θα πάρει το screen, θα σπάσει στο Γάτσιο που είχε κάνει εκρηκτικό ξεκίνημα. Πολύ καλή άμυνα με τον Λιμπερόγιαννη εδώ. Δύο παίχτες. Λιμπερόγιαννης για 3. Στοχή, παίρνει το rebound ο ίδιος και σηκώνεται. Ωραία πάσα. Κακά εκεί rebound. Λιμπερόγιαννης θα πάρει το foul. Κακά block out εδώ. Και έχουμε time out τελικά για να δούμε. Ναι, έχουμε time out.
για τους Moscato Bulls με τη διαφορά στους 13. Στην επαναφορά Λιμπερόγιαννης, 5-49 για τη λήξη του ημιχρόνου. Απομόνωση για τον Τζελεπίδη. Θα μπει μέσα πολύ δυνατά, στοχή όμως. Rebound τον Απλιώτη, ο οποίος θα οργανώσει άλλη μια επίθεση. Ζητάει ένα choice. Είναι για τον Μπάμπαλη, θα βγει στο πλάι, side pick and roll. Μπάμπαλη θα εκτελέσει, αστοχή. Έμεινε πίσω η άμυνα, του έκοψε την μπάσα και του έδωσε το shoot. Καρούζος. Πουλέαστρο στο post. Τζελεπίδης, ο οποίος αναμενόμενα έχει πάρει πολλές φάσεις. Φοβερή άμυνα του Ναφλιώτη. Πουλέας για δύο. Όχι, ριμπάνω από τον Μπάμπαλη. Κεφάλαιο από τον Καρούζο. Τώρα θέλουν ένα choice με τον Τυροπόλη. Θα βγει ο Τυροπόλης. Θα εκτελέσει, ωραία εκτέλεση. Δίπα στο rebound. Και προχωράει τον Καρούζο. Προϋποθέσεις για εφηνδιασμό. Γυρνάνε όμως οι Bulls. Τζελεπίδης με τον Ντόλια, για να δούμε. Σηκώνεται, φάουλ. Ο Τζελεπίδης, ο οποίος είναι πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Δεν έχει όμως καταφέρει μέχρι στιγμής να εκμεταλλευτεί τη γραμμή των βολών. Για να δούμε τώρα για τρίτη φορά. Ούτε τώρα τον χειροκροτούν οι συμπαίκτες του. Πάντα από τον Αφλιώτη. Μπαμπαλής. Ολιάς. Κυροπόλη ζητάει screen. Βγαίνει ο Πουλέας, ωραία άμυνα. Φοβερή άμυνα από τον Πουλέα. Εδώ Γάτσιος για τρεις. Στοχή. Και η μπάλα για τους Slippers. Έχουν κολλήσει επιθετικά οι Bulls. Πάσα τώρα στο Τζελεπίδη. Θα σπάσει τον Πουλέα. Στον Καρούζο. Drive μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Τυροπόλης το παραδέχεται. Καρούζος τώρα στη γραμμή των βολών. Απετύχει την πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη, ποιος μπήκε γρήγορα, ο Τζελεπίδης. Διπλή αλλαγή. Κορονιός και πάλι το παιχνίδι. Για δύο Κορονιός. Ξεκολλάει την ομάδα του. Πιθανόν και γι' αυτό να μπει και μέσα. Υπήρχε μια δυσλειτουργία στην επίθεση. 30-16. Αντίπας, ο οποίος αν δεν κάνουμε λάθος δεν έχει κάτι στον πάγκο. Όπως και ο Τζελεπίδης, αντίπας, θα πάρει το φάουλ. Ωραία ενέργεια. Αντίπας θα ευστοχίσει. Μπορούμε να πούμε ότι οι Slippers έτσι έχουν κάπως ισορροπή στον αγώνα, απλά δεν μπορούν να σκοράρουν πολύ έτσι ώστε να πλησιάσουν περισσότερο. 2-2 το αντίπα και 30-18. Να τώρα η πρώτη φορά που θα ξεκουραστεί. Χαμηλώνει το σχήμα Βαφίνης και πάλι στο παρκέ με δύο γκάρ τώρα. Βαφίνη και Καρούζο.
Τόλιας. Ωραίο σούτ από τον Τόλια. Θα ευστοχίσει. Τώρα βαφίνεις. Πάντα με καλό χειρισμό μπάλας. Θα δώσω Τζελεπίδη από εκεί στον Καρούζο. Για δύο Λιμπερόγιαννης. Θα πετύχει το καλά, θα το πανηγυρίσει. Λιμπερόγιαννης. Δεν καταλαβαίνει από μάτς. Κάτσιος. Εκείνη φάουλ εκεί. Τελικά κάποιες μάχες. Βαφίνεις με την μπάλα. Ωραίες reverse. Απορροφά την πίεση του Γάτσκου και τώρα που λέας. 32-20, 2 και 20 ακόμα για τη λήξη. Βαφίνεις για 3. Θα το πετύχει το τρίποντο και μετά από πολλή ώρα η διαφορά κάτω από τους 10. 32-23. Τυροπόλης. Ωραία ενέργεια, καλάθι από τον Τυροπόλη. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο καλάθι. Μαφίνης, φοβερή και αυτός ενέργεια όμως. Αντικεί τον εαυτό του. Εδώ, Παγεωργίου. Θα γίνει το λάθος, όχι. Τυροπόλης. Θα του δώσει το screen. Χρονιός, παρολάρι. Φάουλ από τον Λιμπερόγιαννη. Και η ώρα της ξεκούρασης του Τσελεπίδη. Ο Δαλιάνης στο παρκέ. Έχει δημιουργηθεί εκεί ένα ωραίο ματσάπ του Λιμπερόγιαννη με τον Τυροπόλη. Το έχουν πάρει προσωπικά και οι δύο. Φοβερή άμυνα εδώ. Φοβερή επίθεση και φοβερή άμυνα ήταν. Και όμως μπορεί να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Έπαιξε ο Λιμπερόγιαννη στην άμυνα. Τώρα θέλει να πάρει και το φάουλ, το έχουμε εύσει βασικά. Δαλιάνης κερδίζει το φάουλ. Εκεί τα λένε μεταξύ τους. Τυροπόλης με τον Λιμπερόγιαννη, οι δύο παλιοί. Για 4-23. Λέας στο post για τον Δαλιάνη. Είναι πολύ καλός εκεί στην άμυνα Κορονιός. Ωραία άμυνα θα παίξει Δαλιάνης. Δεν θα τελειώσει κατά τη φάση που Λέας επιθετικό rebound. Λιμπερόγιαννης. Ωραία πάσα για τον Δαλιάνη. Όχι, δεν είχε ανανεωθεί η επίθεση. Αυτό λέει ότι θέλει να του το πούνε από τον πάγκο. Η επιστροφή και καλάθι από τον Τυροπόλη, ο οποίος είναι σήμερα ο MVP του αγώνα μέχρι στιγμής. Από μία επίθεση για την κάθε ομάδα. Βαφίνης. Θα γίνει λάθος. Τελικά πόδι. Η μπάλα για τους Slippers. Έχουν μία επίθεση και θα μείνουν και 5 δευτερόλεπτα για τους Slippers. Time out για το σχεδιασμό αυτής της τελευταίας επίθεσης με το σκορ στο 36-23. Επίσης. 29 δεύτερα ακόμα, η μπάλα στα χέρια του Τυροπόλη. Θα δώσει τον Κορονιό. Τυροπόλη θα πάρει την επίθεση, για να δούμε, έχει πέρασει ο Κομινός στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά γυρίζει η μπάλα. Η Τυροπόλης, η Γάτσιος θα το πάρουνε, πέφτεις με πολύ δυνατό ερασμένα, ο Γάτσιος θα πάρει το φάουλ. Είναι μόλις... Είναι στην προσπάθεια. Όχι. Δώδεκα δεύτερα ακόμα πλέον όλα για τους Bulls. Σκύρια επιλογής ψηλά ζητάει για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Έχουν γρήγορη επίθεση. Δεν μπορεί να δώσουν φάουλ. Δαλιάνης 2-1. Όχι. Τέλος ημιχρόνου. Μοσκάτο Bulls, Μοσκάτο Slippers, 36-23. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
μεταξύ Moscato Bulls και Moscato Sleepers. Υπενθυμίζουμε, έναρξη των playoffs τη σεζόν 2022-2023. Στη φάση των 8, οι Bulls αντιμετωπίζουν τους Sleepers. Και ο Κορονιός θα πετύχει το τρίποντο, δεύτερο του τον αγώνα, και το πανηγυρίζει. Τώρα Βαφίνης για δύο, ωραία εκτέλεση. Για να δούμε οι Sleepers τι μπορούν να κάνουν. Οι οποίοι, ξαναλέμε, φέτος κατέκτησαν την 7η θέση, όμως είναι επικίνδυνη η ομάδα. Το έδειξαν και στο κύπελο που απέκλεισαν τους veterans. Παρουσία Καραγιάννη βέβαια εκεί. Όμως και πάλι είναι μια ομάδα η οποία στη μέρα της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον οποιοδήποτε. Οι Bulls φυσικά θέλουν να περαστούν τον τίτλο τους. Και εδώ και πολύ καιρό παίζουν καταπληκτικό μπάσκετ. Τα προγνωστικά λένε, η λογική μάλλον λέει, Bulls veterans στο τελικό, όμως μέχρι τότε πολλά μπορούν να γίνουν. Μπούτος για δύο, αστοχή. Τώρα Κορονιός, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ψάχνει τα πατήματά του και το χέρι του. Να πλειώτης. Εδώ μια πεντάδα για τους Bulls με δύο καθαρούς χειριστές. Και τα δύο point guard της ομάδας μέσα, και ο Κορονιός και ο Μπάμπαλης για καλύτερο έλεγχο. Σελεπίδης γυρίζει. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Σελεπίδη, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Μοναδικό μελανό σημείο η αστοχία από τη γραμμή των προσωπικών. Ένας παίκτης που πραγματικά στο ένας μένει ένας σταμάτητος. Τόλιας τώρα. Θέλει να εκμεταλλευτεί εδώ το πλεονέκτημα που έχει στα πόδια απέναντι στο Δαλιάνη ο Ναυπλιώτης, και θα το κάνει παίρνοντας το φάουλ. Ναυπλιώτης για τρεις. Θα πετύχει το τρίποντο, δεύτερο για τους Bulls στο δεύτερο ημίχρονο, 42-27. Μπούτος για τον Τζελεπίδη, που πλέον εκεί έχει βοήθειες, γυρίζει, δουλεύει καλά η άμυνα. Μπούτος, Δαλιάνης, ωραία ενέργεια, θα πάρει το φάουλ. Και έτοιμος για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχία σήμερα για τους Sleepers από τη γραμμή των βολών. Ευστοχή στη δεύτερη. Εδώ να πούμε ότι ο Δαλιάνης είχε μια φοβερή στιγμή στο πρωτάθλημα, όπου σε νεκρό χρόνο σχεδόν έκρινε με τη βολή του έναν αγώνα. Νίκη των Moscato Sleepers επί των West Side. Ο Μνηνός για τρεις. Στοχή. Rebound και τι πίνα από τον Τόλια. Τώρα Τελεπίδης και πάλι, που πλέον έχει διπλή και τριπλή άμυνα πάνω του. Θα σπάσει για τον Μπούτο. Τελεπίδης πρέπει να σουτάρει, έχουν γίνει βήματα και δεν δοθήκανε. Θα φύγει ο Κομνηνός, κοιτάζει τις επιλογές του. Θα τελειώσει με αριστερό layup. Πολύ ωραίο καλάθι. Θα αφήνει φοβερή άμυνα από τον Μπάμπαλη, ο οποίος θα βάλει και το λέει απέναντι τον Απλιώτη, και έχουμε time out. Η διαφορά ξεφεύγει, κάνει τους 20 πόντους, η οποία είναι η μέγιστη τιμή της. Βαφίνης τώρα, να δούμε μετά το time out αν θα δούμε κάτι διαφορετικό στον αγώνα. Αντίπας που έχει περάσει το παρκέ. Πάλα και πάλι στον Τελεπίδη. Με τον Κομνηνό, μαρκάρισμα όλη την ομάδα τον περιμένει. Δαλιάνη θα κάνει βήματα. Δαλιάνης και Τόλιας με παρόμοια σωματοδομή. Δίνουν ωραίες μάχες. Κομνηνός για τρεις. Κορονιός
Με συγχωρείτε. Αστοχή. Πάλι ο Τελεπίδης. Και πάλι κλέψαμε από το φοβερό Μπάμπα Λιώση. Δεν το ολοκληρώσει όμως. Βαφίνης. Φοβερή άμυνα από τους Μπούλς. Μπούτος για δύο. Μπούτος ο οποίος δεν έχει φανεί σήμερα. Μπάλα στον Αφλιώτη. Και Κορονιός και ένα Αφλιώτης. Και Μπάμπαλης. Τρεις πολύ δημιουργικοί παίκτες, τρεις καθαροί χειριστές στο παιχνίδι. Παίζουν κίνηση και ωραία ενέργεια και όχι, δεν θα μπει τελικά το καλάθι, βιαστήκαμε από τον Αφλιώτη. Λάθος τώρα, αντίπας, δεν υπάρχει transition, θα κάνει το foul, πανέξυπνο ο Αφλιώτης. Και ο Παπαγεωργίου. Να είσαι στο παρκέ. Αντίπας γυρίζει πρόσωπο. Καλή ανά τον Αφλιώτη. Τελεπίδης για τρεις. Όχι. Και Μπάμπαλης. Ο Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει άλλο ένα δικό του καλάθι. Δεν είσαι πολύ καλή μέρα. Μια από τις σπάνιες στιγμές στη φετινή σεζόν. Δαλιάνης, ωραία πάσα στην Τελεπίδη. Αστοχή. Κορονιός, κανάρι και πάλι το γήπεδο για τον Αφλιώτη και για τον Παπαγεωργίου. Κόψουμε από τον Μπάμπαλη, το παίρνει. Τελικά και έχουμε φάουλ. Δύο βολές για τον Μπάμπαλη. Στοχή στην πρώτη. Ένας από τους καλύτερους all-around παίκτες στο πρωτάθλημα. Κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Ένα μικρό θεματάκι στο σούτ, αλλά τέλειος παίκτης δεν υπάρχει. Τελεπίδης και πάλι για τον Μπούτο. Αυτό το σούτ το έχει. Δεν το πετυχαίνει. Ο Μπούτο σήμερα δεν είναι πολύ καλός. Λάθος. Δαλιάνης. Μέχρι μέσα. Ωραία ενέργεια. Πολύ ωραίο καλάθι. Από ένα παίκτη με έτσι λίγο υπόγειες κινήσεις. Πολύ επικίνδυνο. Για τρεις ο Κορονιός. Αστοχή. Μακρινό ριμπάουντ από τον ίδιο. Και πάσα στον Δόλια. Ωραία στον Παπαγεωργίου που τα ευστοχίσει. Πολύ ωραίο καλάθι. Φοξία μπρος πίσω, Βαφίνης. Αλιάνης για τρεις. Θα το πετύχει το τρίποντο. Και ανάσα για τους Clippers. 91-33. Δεν έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τους Bulls την περίοδο αυτή. Τώρα θα μπει ο Βλάχος στον αγώνα, στη Σουτόλια. Ενώ είναι έτοιμος να περάσει και ο Τυροπόλης. Όχι, για να δούμε. Δίπας. Γυρίζει, αστοχή. Ριμπάουντ από τον Βλάχο. Πάρει το φάουλ του Παγεωργίου. Και πάνω με τις αλλαγές έχουμε πολλές μαζί. Έτοιμος για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Σουτ
σουτάρε με 90% στη regular season. Θα πετύχει τη δεύτερη. Η διαφορά στους 19 πλέον έχει παγιωθεί, μια διαφορά εκεί κοντά στους 20. Φοβερή βοήθεια και τάπα τον Κομνηνό. Ένα από τα καλύτερα τεσσάρια του πρωταθλήματος. Μπάμπαλης, νέο κλέψιμο. Και λέει από το Φώτη Μπάμπαλη, ο οποίος πραγματικά σε κλέψιματα και ασίστ είναι μανούλα. Οι Slippers έχουν παγιδευτεί σε ένα παιχνίδι κοντά στο γραφιστό. Έρχονται βοήθειες εκεί συνέχεια. Γαλιάνης, φοβερή άμυνα από τον Βλάχο. Η απουσία απειλής από το τρίποντο έχει χαλάσει το παιχνίδι τους, όμως αυτό ήταν κάτι που τα αντιμετώπισαν όλη τη χρονιά. Είναι μια ομάδα πολύ δυνατή από το 3 και πάνω, όμως δεν έχει τα γκάρτια να ακολουθήσουν. Παπαγεωργίου για 2, ωραία εκτέλεση. Το παλιό άγγιχτο που λέγαμε. 96-33. Και άλλη καλή άμυνα από τον Βλάχο, θα φύγει ο Παπαγεωργίου. Transition. Θέλει να περάσει το Βλάχο, έξυπνη πάσα, όμως δεν θα περάσει καλά. Αναφορά από την baseline. Χειροπόλης, του δίνει το σουτ, θα το πάρει. Ωραία πάσα στο Βλάχο, όμως του φεύγει η μπάλα από τα χέρια. Δύο λεπτά ακόμα για τη λήξη της περίοδου. Τελεπίδη, φοβερή ανατροπόλη. Πήγε φάουλ εκεί καθαρό. Λάθος, αντίπας. Του φεύγει η μπάλα. Εδώ η κούραση αρχίζει και κάνει την εμφάνισή της. Οι Slippers έχουν χάσει συνοχή τους και δίνουν πολλές ευκαιρίες για transition. Για τρεις από τον Τυροπόλη. Όχι, Παπαγεωργίου και άλλο rebound. Έχει καθεί κάθε αμυντική συνοχή από τους Slippers και ο αγώνας φαίνεται να ξεφεύγει. Κομνηνός, όχι. Βαφίνης για τρεις. Αστοχή. Η μπάλα για τους Bulls. 1-12 ακόμα. Πυροπόλης, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό μάτς. Σπάει η μπάλα για τον Παπαγεωργίου. Πρέπει να γίνει επίθεση, 7 δεύτερα έχει ακόμα. Μπάμπαλης τελικά για 3. Ριμπάουντ από τον Μπούτο. Βγαίνει από τον Κομνηνό, πολλά τα λάθη. Και πάλι ευκαιρία για transition, είναι 4 εναντίον 3. Θα το επιδιώξουν. Κομνηνός. Θα σουτάρει ο Παπαγεωργίου. Μας δείχνει για ποιον λόγο είπαμε ότι είναι πιο εύστοχος παίκτης στο πρωτάθλημα. Άλλο ένα καλάθι από μέση απόσταση. Λάθος το συγγνώμη και άλλο transition Παπαγεωργίου. Τελειώνει και αυτή τη φάση. 12 ακόμα. Μάλλον έχουν τελειώσει όλα. Η διαφορά είναι στους 27. Αντίπασα από το κέντρο. Όχι, λήθρης περίοδου. Με το σκορ στο 60-33. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Να δούμε. Η διαφορά είναι στις 27, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Όμως ένας αγώνας play-offs δεν έχει ποτέ, δεν είναι ποτέ αδιάφορος. Παπίνης απέναντι το Γάτσκες, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό ματς σήμερα. Λέας για 2. Ωραία εκτέλεση, όχι. Μπάμπαλης στο rebound. Μπάμπαλης, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο transition. Τυροπόλης,
Bulls είναι έτοιμοι να κάνουν το 2-0. Για τρεις, καλό σου, το έχει από τον Κομνηνό. Νέο λάθος. Πάρα στο γάτσιο. Με φοβερό πρώτο βήμα. Και έχουμε εκεί φάουλ. Καλή άμυνα από τον Καρούζο εκεί. Σκρίνη ζητάει ο Τυροπόλης, θα μπει μέχρι μέσα. Ωραίο, φοβερό καλάθι από τον Τυροπόλη. Ο οποίος δείχνει τις επιθετικές αρετές του. Ωραία, πάτε στο Λιμπερό, Γιάννη κλείνει και πάλι μπουλ. Θα πάρει το φάουλ. Και δύο βολές. Παπαγεωργίου και πάλι στο παρκέ και ένα φιλιό της. Ριμπάουντ από τον Βλάχο. Ίσως τώρα βλέπουμε το πιο χαμηλό σχήμα στον αγώνα για τους Μπουλς. Με Τυροπόλη, Γάτσιο, Παπαγεωργίου. Στην περιφέρεια Ναφλιώτης στο 4 και Βλάχος στο 5. Γάτσιος για 3, είναι airball, rebound και καλάθι και φάουλ από τον Βλάχο, μεγάλη φάση. Από ένα παίχτη που ήταν αγωνιστή 5 λεπτά, ήταν αγωνιστή 25, δίνει πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Είναι πάντα πολύ μαχητικός, πολύ οικονομικός. Αστοχή στη βολή Παπαγεωργίου. Το επιθετικό rebound. Βλάχος, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Γιατί ο Τυροπόλης ούτε τώρα, μετά τα πρώτα δύο εύστοχα, δεν συνέχισε έτσι. Γυρνάει όμως την άμυνα και θα προκαλέσει το λάθος. Όχι, λίγο συρτό μπάσκετ. Καρούζος, Λιμπερόγιαννης για 2. Και αυτό μέσα. Λιμπερόγιαννης, από ό,τι φαίνεται, θα αποχαιρετήσει τη σεζόν με μία μεγάλη εμφάνιση από κοντά ο Ναφλιώτης. Η διαφορά είναι στους 31. Μπούτος, ούτε τώρα Βλάχος στο rebound. Θα δούμε τώρα ανοιχτό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Τα πάντα έχουν κρυφθεί. Ναφλιώτης για 3. Μπούτος στο rebound. Φαίνεται να έχει χτυπήσει και ο Ναφλιώτης. Το rebound. Και ο Τυροπόλης θα κατεβάσει την μπάλα. Αφήσει για τον Ναφλιώτη. Εδώ θα δούμε ένα σύστημα 3-6, το φώναξαν. Είναι μόνο Βλάχος μέσα και όλοι οι υπόλοιποι γυρίζουν την μπάλα σε ένα figure 8. Ωραία πάσα στο Βλάχο. Θα γίνει όμως το λάθος. Με αφήνει. Θα κάνει το φάουλο ο Γάτσιος. Τελεπίδης και αντίπας και πάλι στο παρκέ. Ο Βαφίνης και ο Μπούτος στον πάγκο. Thank you.
Τελεπίδης. Λάθος, τη σώζει ο αντίπαστος στη φάση. Κουλέας. Ωραία προσπίση, θα πάρει το φάουλ. Είναι για βολές. Έτοιμος για δύο βολές. Κάνει και λίγο χαβαλέ. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Παπαγεωργίου. Τώρα με τα guards παίζουν αυτή ωραία αλλαγή ρυθμού, θα γίνει το φλέψιμο. Πήγαμε να πούμε ότι παίζουν κάτσα figure 8. Αντίπας από την ωραία σου τελεπίδη, καλάθι από τον αντίπα. Μαφλιώτης οργανώνει άλλη μια επίδεση. Το σκέφτεται ο Τυροπόλης. Τον παροτρύνουνε στο τάρι συμπαίξω, θα το πάρει το σουτ. Δεν θα το πετύχει, βλάχος και πάλι φυτικό rebound. Πάσα για το Γάτσιο, δεν ήταν δυνατή. Πουλέας, ο οποίος κάνει ένα καλό ματς σήμερα. Πολύ σταθερό στην άμυνα. Ωραία, πας στον Τζελεπίδη για τρεις. Θα το πετύχει το τρίποντο. Επιτέλους. Γάτσιος για δύο, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καλάθι όμως από τον Βλάχο. Κάτι μαζί λέει, δούμε και τον Καπατσόρη σε λίγο στο παρκέ. Ναι, να το σηκώνεται. Κι άλλο λέει από 70-40. Καρούζος. Μέχρι μέσα ο αντίπα, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. 4 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου προημιτελικού. Βλάχος και Τυροπόλης αποσύρονται λογικά μέχρι το τέλος του αγώνα. Αντίπας πετυχαίνει την πρώτη βολή. Το σκι στη δεύτερη, Μπάμπαλης. Τα τελευταία 4 λεπτά μπορεί να μας επιτρέψουν έτσι να κάνουμε μια μικρή σύνοψη. Σήμερα δούμε έναν αγώνα ο οποίος, όπως είπαμε από την αρχή, είχε φαβορή για outsider. Οι Bulls επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Θα περάσουν με 2-0 στη σειρά αυτή. Θα περάσουν στο Final Four. Οι πρωταθλητές είναι εδώ δυνατοί. Σήμερα είχαν και πλήρες ρόστερ. Μοναδική απουσία ο Φελάς. Έδειξαν για άλλη μια φορά ότι είναι μια ομάδα πολύ δεμένη. Γάτσιος θα πετύχει, όχι το καλάθι. Οι Slippers από την άλλη σε μια σεζόν η οποία δεν ήταν ανάλογη των προηγούμενων. Αυτό όμως οφείλεται στις πολλές απουσίες των παιχτών που τα προηγούμενα χρόνια τους κουβάλισαν. Σήμερα όμως έδωσαν μια καλή μάχη. Κανείς δεν μπορεί να τις κατηγορήσει για άλλη προσπάθεια. Αντιστάθηκαν όσο μπορούσαν. Υποκλήθηκαν όμως την ανωτερότητα των Bulls. Παγιοργίου, άλλο ένα lay-up. 72-41. Αν μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα από το σημερινό αγώνα καθαρά αγωνιστικό, είναι για τους Bulls, παρότι και με 30 πόντους, ότι υπάρχει ο Τυροπόλης και ο Γάτσιος που δίνουν μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι τους. Όταν κολλάει το ομαδικό μπάσκετ,
Είναι δύο παίχτες που με ατομικές ενέργειες, με πολύ δυνατό πρώτο βήμα, πολύ σουτ μετά από τρίπλα και πολύ καλή επαφή από το καλάθι, μπορούν να ξεκολλήσουν την ομάδα τους και να βάλουν σουτ εκτός συστήματος. Με αυτούς τους δύο στο ρόστερ, πλέον μιλάμε για μια πλήρη ομάδα στην οποία δεν λείπει τίποτα σε καμία γραμμή και φυσικά είναι ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί μαζί με τους βέτεραν για να σηκώσουν τον τίτλο. Ο Γάτσικος εδώ παλεύει, ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει συμμετοχές περισσότερο στο δεύτερο μισό της σεζόν και έδωσε αυτή τη διάσταση που είπαμε, βοηθώντας πολύ με την ικανότητά του στο ένας με έναν. Οι Bulls λοιπόν δείχνουν έτοιμοι να πάνε στους αγώνες της μίας ανάσας. Οι Clippers τελειώνουν τη χρονιά με θετική εικόνα. Μπορεί το πρόσημο συνολικά να μην είναι θετικό για μια ομάδα που έχει συνηθίσει να είναι ψηλότερα, όμως η εικόνα τους ήταν θετική στα τελευταία μάτς. Πήρανε και μια μεγάλη νίκη με τους Westside. Είχαν ένα γκρουπ 8 που κουβάλισε την ομάδα, που την έφτασε στις 4 νίκες, που έδωσαν πάντα το παρόν παιδιά όπως ο Λιμπερόγιαννης, ο Αντίπας, ο Καρούζος. Οπότε οι Clippers είναι εδώ έτοιμοι πλέον να αφήσουν πίσω τους τα φετινά παιχνίδια, να ανασυνταχθούν και να είναι έτοιμοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο όπως κάθε χρόνο. Τελευταίες στιγμές στο αγώνα, 72-43. Καπατσόρης για τρεις. Στοχή. Ρατσελεπίδης. 30 δεύτερα ακόμα. Κι άλλο λάθος. 28. Το μόνο με να μάθουν το τελικό σκορ. Να δούμε αν θα εκδηλώσουν επίδεση οι Bulls. 15 δεύτερα έχουν μαζί διάθεσή τους. Όχι, οι παίκτες των δύο ομάδων χαιρετιούνται. Πολύ ωραίο το κλίμα του σημερινού αγώνα. Δύο ομάδες που γνωρίζονται πολύ καλά. Οι Bulls περνάνε. Οι Clippers αποκλείονται. Έχουμε τέλος του αγώνα. Τελικό σκορ. Μοσχάτο Bulls, Μοσχάτο Clippers. 72-43. Δύο λόγια για τη σημερινή νίκη. Η σημερινή νίκη μας δίνει την πρόκληση στο Final Four του πρωταθλήματος. Έχουμε παίξει πολλές φορές εκεί. Εντάξει, είμαι λίγο, όχι στεναχωρημένος, αλλά λίγο οι αντίπαλοι είναι με πολλές απουσίες. Γενικώς όλη τη χρονιά τους λείπανε, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, τουλάχιστον 3-5 αδάτοι παίχτες. Νομίζω θα ήταν διεκδικήτρια του πρωταθλήματος όπως ήταν κάθε χρόνο. Σίγουρα. Αλλά εμείς κάναμε τη δουλειά μας που έπρεπε, περάσαμε στο Final Four και εκεί έχουμε μείνει δύο παιχνίδια για να πάρουμε άλλο ένα πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και συγχαρητήρια και στους αντιπάλους. Τέλεια, ευχαριστώ. Thank you.